Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε και τον Βαγγέλη τον Καράλη. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Για πες μας, είχαμε μια καταγγελία της κυρίας Ελένης Φιλίνη, η οποία αναφέρει κάποια συγκεκριμένα πράγματα σχετικά με τον παρουσιαστή, ηθοποιό, τραγουδιστή, σωστά? Πολύ σωστά. Ο οποίος ήταν δραπέτης για τόσα χρόνια. Ή και η Ελένη Φιλίνη θύμα του δραπέτη παρουσιαστή. Ήταν δραπέτης από το 2002, να θυμίσουμε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ναι. Ο οποίος είχε βγάλει βίντεο κλιπ, έκανε τον παρουσιαστή, έκανε τον δημοσιογράφο, έκανε τον δημοσιοσχετίστα. Από τις καταγγελίες προκύπτει ότι ήταν ένας άνθρωπος που εξαπατούσε διάσημους στη showbiz, είτε τραγουδιστές, είτε ηθοποιούς, είτε παρουσιαστές. Ακόμη ένα θύμα του συγκεκριμένου ανθρώπου φέρεται να είναι η κυρία Ελένη Φιλίνη, η οποία καταγγέλει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ζήτησε χρήματα από το σπίτι του, από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, λέγοντας ότι είναι ανιψιώστης. Και είπε ότι χρειάζομαι αυτά τα χρήματα για να κάνω ένα ταξίδι στη Βόρεια Ελλάδα. Μισό λεπτάκι. Πήρε, είχε απευθυνθεί στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, ο συγκεκριμένος. Και μάλιστα είπε ότι σκοτώθηκαν οι γονείς του και ότι είναι η θεία του η Ελένη Φιλίνη και χρειάζομαι αυτά τα χρήματα, διότι δεν έχω λεφτά, θέλω τα εισιτήρια για να πάω στους γονείς μου που έχουν φύγει από τη ζωή στη Βόρεια Ελλάδα. Είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έτσι. Πώς να το χαρακτηρίσουμε, απατεώνας θα ήταν πιο σωστή λέξη. Μάλιστα. Απίστευτο. Ένας-ένας βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Αυτά ο Μπιμπίλας είναι προσεκτικός. Πώς τον έφαγε, πώς τον τζίμπησε. Τι σχέση έχει τώρα ο Μπιμπίλας με αυτό? Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Έχουμε την κυρία Ελένη Φιλίνη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Φιλίνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μεγάλη μας χαρά που σας ακούμε, κυρία Φιλίνη. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Για πείτε μας λίγο την περιπέτειά σας με τον συγκεκριμένο δραπέτη παρουσιαστή. Αυτό είχε συμβεί πάρα πολλά χρόνια πριν. Ναι. Αυτό παρουσιαζόταν, εγώ ήταν από 15 χρόνια στα καμαρίνια, ξέρεις πώς πάει. Γι' αυτό ήταν σαν θαυμαστής. Και μετά από μια δεκαετία μαθαίνω ότι κάποιος χρησιμοποιεί το όνομά μου και ζητάει κάποια δανεικά. Όχι δανεικά, κάποια χρήματα, ναι. Δανεικά, δηλαδή έπαιρνε μια κοπέλα, έλεγε είμαι η Ελένη Φιλίνη, είμαι εκτός Αθηνών, σκοτώθηκαν του ανιψιού μου οι γονείς, δεν έχει χρήματα το παιδί να πάει στον Εύρο επάνω στη Μακεδονία να... Αν μπορείτε δώστε 50 ευρώ, ξέρω εγώ, 100, να... τα εισιτήριά του και θα σας τα δώσω εγώ. Έπαιρνε σε, να το πω έτσι, σωματείο ηθοποιών, όχι σε φίλους, κολλητούς, σε κάπου που απλώς κάποιες γνωριμίες, ξέρεις. Μας, εσείς πώς το μάθατε, σας ειδοποίησε κάποιος από εκεί? Εγώ το άμαθα, ναι, με πήραν από το σωματείο. Μου λένε, Λενιό, εντάξει τα χρήματα, εντάξει ο ανιψιός μου. Λέω, ποιος ανιψιός μου, για χρήμα. Α, τα είχαν δώσει, την είχαν πατήσει. Βεβαίως. Βεβαίως. Εκεί τρελάθηκα και του λέω, ρε παιδιά, με ξέρετε τόσα χρόνια. Δηλαδή, ένα τηλέφωνο δεν μπορείτε να πάρει. Ευτυχώς που δεν τους χτύπησαν, κυρία Φιλίνη κιόλας. Δηλαδή, τι να πω, και τότε βγήκα στα κανάλια, το βιάσαμε τότε. Ναι. Γιατί είχε πάρει και σε ένα κανάλι πάλι τα ίδια και με πήρανε τηλέφωνο και πήγα εκεί πέρα, περίμενα, τον πιάσαμε, πήγαμε στην αστυνομία, όλη τη νύχτα στο τμήμα. Και πάλι την κλείδωσε. Και μου λένε στο τέλος και η αστυνομία, θέλετε να το συνεχίσετε να πάει μέσα ή να του δώσετε μια ευκαιρία. Μισό λεπτό, κύριε Φιλίνη. Μισό λεπτάκι. Κύριε Μακρύ, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει που είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο γίνεται τώρα. Κύριε Φιλίνη, πριν πόσα χρόνια μιλάτε? Είναι πολλά τα χρόνια, μπορεί να είναι και 18 και 20, δεν ξέρω. Μετά, εγώ του έδωσα την ευκαιρία και αμέσως μετά, λέω εντάξει. Ήτανε πρωτού, γιατί ακριβώς, ήτανε πρωτού και μετά από, ξέρω εγώ, 6 μήνες, ένα χρόνο, πόσο ήτανε, μαθαίνω ότι κάποιος παρουσιάζεται σαν γιος του Λιάννη στην Κρήτη. Μετά μιλάω με τον Σπύρο τον Μπιμπίλα που τον είχε ξαπατήσει πολύ και τον Σπύρο. Ναι, μου βλέπεις. Δεν ήταν αμφιβόλητος. Ναι, να ακούσουμε. Και δηλαδή συνεχίστηκε το παιδί. Πώς να το πούμε αυτό. Δηλαδή ήταν πριν πει φυλακή. Ήταν πριν πει φυλακή. Αυτό ήταν πριν φυλακή. Μετά τον καταδείο, μπήκε φυλακή με τον Σπύρο τον Μπιμπίλα και με κάποιους άλλους που του κάνανε τις μηνύσεις. Και μετά από κάποια χρόνια το βλέπω τώρα, δεν είναι, 10 χρόνια να είναι, πόσο να είναι. Τον είδα έξω, μου παρουσιάστηκε ότι είναι δημοσιογράφος σε κάποιο κανάλι, μαζί με
πολύ μέσα σε αυτά που μας καλούν, τα event. Τον θυμόσουν, Ελένη μου, το συγκεκριμένο. Πώς δεν το θυμάμαι, να καλέ, είχα πάθει, Αλσχάιμερ. Γι' αυτό μισόδε, ο Μπιμπίλας που του είχε κάνει μηνύσεις που μας λες, δεν τον θυμότανε μετά που τον έβλεπε. Μα υποτίθεται ότι αυτό δεν είχε πει ότι μπήκε εμένα, ο Σπύρος μου είχε πει ο Μπιμπίλας ότι καταδικάστηκε, μπήκε φυλακή. Ναι. Μετά λέω για να τον δω έξω, να μου παρουσιάζεται δημοσιογράφος, αστρολόγος, έλεγε διάφορα. Λέω τελείωσε η θητεία του, ποιος ξέρει, λέω. Δεν ήξερε κανείς ότι... Χωρίς να ξέρει ότι τώρα σας ξαναπλησίασε. Όλα που θα σου πούνε, λες εντάξει, τι να πω πια, σηκώνω τα χέρια δε. Μετά ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα όταν σας έβλεπε. Δεν ακούω. Όταν σας έβλεπε και σας συναντούσε ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα. Όχι, για μένα σαν να μην τρέχει τίποτα. Ελένη, τότε ήταν... Ο Μπιμπίλας δεν ήταν τότε στο σωματείο των ηθοποιών, Ελένη. Ο Γιάννης ο Μακρύς, είμαι, καλησπέρα. Αυτός που μπορεί να ξέρει και παραπάνω πράγματα, γιατί αυτός το κυνήγησε. Εγώ του έδωσα την ευκαιρία, γιατί ήμουν η πρώτη, αλλά δεν ξέρω πώς δεν έπιασε. Είναι γάτα ο Σπύρος. Πρέπει να ξέρει και ο Σπύρος ο Μπιμπίλας. Αυτός είναι γάτα, ναι. Μάλιστα. Κύριε Μακρύ, σταματήστε αυτό που κάνετε. Μάλιστα. Μάλιστα. Κυρία Φιλίνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά, αγάπη μας. Αυτό πρέπει να το διασταυρώνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι τόσο απλό. Επειδή είχε δύο φωτογραφίες μαζί σας, επειδή ήρθε στο καμαρίνι, έλεγε ότι είναι ανιψιό σας, έτσι. Όπως έκανε και με άλλους τόσους από ό,τι μαθαίνω. Με πάρα πολύ κόσμο. Αφού τον πτήσιο έχω παιδάκι από 15 χρονών, εγώ ήταν σε καμαρίνια. Διαφόγραφα και αυτά. Από μικρό το είχε δηλαδή. Το είχε στήσει ωραία από μικρό. Εγώ λέω όλη αυτή τη δυναμική που έβαζε για την εξαπάτηση, αν την είχε σε δημιουργικό τρόπο. Χρειάζεται και ταλέντο για να είσαι δημιουργικός όμως. Σωστό. Ελένη Φιλίνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παιδιά. Την αγάπη μας. Γεια σας. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί έχει βγει η δικαστική απόφαση.